Βραζιλιάνικο χρώμα δίνει πλέον από χθες μετά την ανακοίνωσή του, αν και δεν έχει πατήσει ακόμα το πόδι στη Θεσσαλονίκη, ο Κλίντι, για τον οποίο θα μας μιλήσει ο προπονητής του Ηρακλείου, Γιάννης Ορφανός. Φυσικά θα πούμε και πολλά, αλλά έχουμε αρκετά καιρό να τα πούμε εδώ στην ώρα για μπλε. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα για μένα. Και καλή αρχή, μιας και ξεκινήσατε και την προετοιμασία, με υγεία πάνω απ' όλα για σένα, για τους συνεργάτες σου, για δυστυχώς όλη την ομάδα. Τι έγινε? Με το μικρό το Δημήτρη τον Μούχλια, είχε ένα κατεχματάκι από ένα πέσιμο που έκανε. Τώρα έγινε αυτό? Έχει δύο μέρες, τρεις. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε. Ναι, γι' αυτό είπα εγώ, η υγεία πάνω απ' όλα. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Είναι κάτι το σοβαρό, μιας και το αναφέρετε? Εντάξει, θα τον φέρει λίγο πίσω, 4-5 εβδομάδες από την προετοιμασία. Ναι. Δυστυχώς θα χάσει την προετοιμασία. Ναι, είναι βασικό αυτό. Είναι βασικό. Ναι. Και είναι και τέτοια ηλικία που είχε όλο τον ενθουσιασμό να βέβαια, μπει βέβαια στην ομάδα. Απλώς το ότι η υγεία όταν λέμε είναι σημαντικό, το εννοούμε, σημαντικό κομμάτι σε μια, είναι το πιο σημαντικό πραγματικά κομμάτι σε μια ομάδα. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή έχετε όλα τα όπλα αν εξαιρέσουμε τους δύο ξένους? Ναι. Και τον Δημήτρη που τραυματίστηκε. Εντάξει, και τον Δημήτρη που τραυματίστηκε. Ναι, περιμένουμε περίπου στις 10 Σεπτεμβρίου να έρθουν οι δύο ξένοι. Και μετά όλη η ομάδα να έχει περίπου 3-4 εβδομάδες προετοιμασία πλέον όλοι μαζί για να, μέχρι το ξεκίνημα του League Cup και αργότερα του πρωταθλήματος. Πρώτα φυσικά να θυμίσουμε ότι είναι το League Cup όσον αφορά χρονικά τις υποχρεώσεις του Ηρακλή με ΠΑΟΚ και Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Και Κομωτίνη. Και Κομωτίνη, ναι, σωστά, που έχει ανέβει στην Α1. Και μετά έρχεται το πρωτάθλημα, αργεί το πρωτάθλημα. Ίδια ημερομηνία θα έρθει και ο Φέργκισον και ο Κλίντι. Εντάξει, αναλόγως. Πάνω κάτω όμως με 3-4 μέρες διαφορά. Μπορεί και την ίδια μέρα, αναλόγως τώρα λίγο με τα εισιτήρια που θα βρούνε για να έρθουν οι παίκτες. Αλλά οι ημερομηνίες είναι εκεί, μέσα στην ίδια εβδομάδα θα έρθουν οι παίκτες. Θα κάνω μία κλεισέ ερώτηση. Ικανοποιημένος από τις μεταγραφές και την ολοκλήρωση του ρόστερ, γιατί νομίζω ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Ναι, ναι, ικανοποιημένος είμαι. Θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει ένα καλύτερο σύνολο από πέρσι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτό πρέπει να αποδειχτεί βέβαια και μέσα στο γήπεδο. Ναι, είμαι ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία και από τις μεταγραφές που γίνανε και από την ομάδα. Περιμένουμε βέβαια να έρθουν και οι δύο παίκτες για να δέσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Απλώς το θετικό είναι ότι ο κορμός της ομάδας έχει παραμείνει ο ίδιος, οπότε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί η ομάδα έτσι να βρεθεί και να παρουσιάσει ένα ομαδικό σύνολο δεν θα χρειάζεται πολύ, γιατί ο κορμός είναι ο περσινός. Και νομίζω ότι θα βοηθήσουν και τους ξένους και τα νέα παιδιά ήδη τα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να μπουν στο κλίμα της ομάδας. Θετικό είναι και ότι μάλλον φεύγει από το μυαλό του Γιάννη Ορφανού εκείνο το συννεφάκι που έβγαινε είτε σε προπονήσεις είτε σε παιχνίδια και δεν έβλεπε βάθος πάγκου και έλεγε τι κάνω τώρα. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ηρακλής έπαιζε με δύο κεντρικούς για μήνες πολλούς και είχε δύο κεντρικούς στις προπονήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι έφτασε σημείο να παίζει χωρίς το βασικό του διαγώνιο γιατί υπήρχαν τραυματισμοί ή όταν έλειπαν κάποιοι ακραίοι. Τώρα μπορεί ο Γιάννης Ορφανός να κοιμάται περισσότερο ήσυχος, κυρίως και κατά διαχείριση των προπονήσεων και των παιχνιδιών, και να λέει: έχω επιλογές και στον πάγκο. Αν μου λείψει αυτός, θα βάλω αυτόν, για παράδειγμα. Υπάρχουν επιλογές αυτές που λες, ότι υπάρχουν κάποια παιδιά. Βέβαια, υπάρχουν και νέα παιδιά. Ναι. Μην το ξεχνάμε ότι ο Δημήτρης ο Μούχλιας, είναι ένα νέο παιδί, ο οποίος είναι πίσω από από τον Τόλι τον Αρμενάκη, οπότε πρέπει να δουλέψει και ο ίδιος πολύ για να φτάσει στο επιθυμητό σημείο, να γυρνάω στον πάγκο και να λέω ότι έλα Δημήτρη, μπαίνεις μέσα να κάνεις μια αλλαγή, να παίξεις μέσα. Αυτό θέλει μεγάλη διάρκεια. Στις άλλες θέσεις όμως υπάρχει βάθος. Στις άλλες θέσεις ακριβώς υπάρχει. Τώρα υπάρχει ο Τζουμάκας, υπάρχει ο Μούχλιας, μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά βγάλανε ένα μισό γύρο πέρσι στο. Και όχι μόνο το βγάλανε και πάρα πολύ καλά, δηλαδή κάνουν τρομερά παιχνίδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά πλέον για μένα είναι λύση. Είναι λύση. Και γιατί όχι, γιατί να γυρνάω να διεκδικήσουν και μια θέση βασική. Και αυτό νομίζω ότι θέλουν να κάνουν και τα ίδια τα παιδιά.
Πλέον στους κεντρικούς υπάρχουν δύο παιδιά, δηλαδή υπάρχει όντως, υπάρχει ένα... Ανακούφιση υπάρχει, πλέον που έχετε τέσσερις κεντρικούς. Υπάρχει μια, ακριβώς, υπάρχει μια ανακούφιση. Και βέβαια και μέσα από τις προπονήσεις, γιατί πέρσι είχαμε περάσει μια περίοδο η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να κάνουμε προπόνηση. Ναι. Γιατί λέμε για τα παιχνίδια καλά, καλός, αλλά άμα δεν γίνουν τα πράγματα αυτά που πρέπει μέσα από την προπόνηση, γιατί υπενθυμίζω ότι τα παιχνίδια κερδίζονται Δευτέρα έως Παρασκευή και απλώς το Σάββατο πάμε και παίζουμε το παιχνίδι. Το αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε γίνεται μέσα σε όλη την εβδομάδα, δουλεύουμε για αυτό το πράγμα. Το θυμάμαι αυτό να το λέτε σε κάποια μάτς, σε κάποιες ήττες. Για παράδειγμα θυμάμαι εκείνη την ήττα στην Αθήνα από τον Εθνικό που λέγατε ότι δεν ήμασταν καλά όλη την εβδομάδα. Το ότι ήρθαμε και παίξαμε, αλλά το θέμα είναι τι κάναμε όλη την εβδομάδα και εμείς όλη την εβδομάδα δεν κάναμε όπως θέλαμε προπόνηση. Και τώρα μου το φαίνεται ξανά στο μυαλό μου αυτό που λέτε το Δευτέρα με Παρασκευή. Πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνουν γιατί νομίζω ότι θα πάω το Σάββατο να τα δώσω όλα να κερδίσω ό,τι και να έχω κάνει μέσα στην το εβδομάδα. Το Σάββατο απλά παίζουμε το παιχνίδι. Ναι. Δευτέρα με Παρασκευή κερδίζουμε ή χάνουμε το παιχνίδι μέσα τις προπονήσεις. Αν μέσα τις προπονήσεις κερδίζω, θα κερδίσω και το Σάββατο. Αν μέσα τις προπονήσεις χάνω, θα χάσουμε και το Σάββατο. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπω την ομάδα, αυτό πέρσι πολύ σωστά θυμήθηκες, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πήρα από αυτό το παιχνίδι, η ομάδα μόνο προπόνηση δεν έκανε. Ναι. Οπότε δεν περίμενα να πάμε το Σάββατο και να δω κάτι διαφορετικό. Αυτό περιμένω αυτό το πράγμα να συμβεί. Αυτό το βλέπουμε μέσα τις προπονήσεις. Αυτό το πράγμα φέτος πιστεύω ότι θα είναι πολύ βελτιωμένο, ότι θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στις προπονήσεις μας, θα γίνονται τρομερές προπονήσεις και τρομερές κόντρες μεταξύ πρώτης, δεύτερης ομάδας και αυτό θα μας βοηθήσει να πάμε ένα ακόμα επίπεδο. Το ένα ακόμα επίπεδο ήταν και η επόμενη ερώτησή μου. Θεωρείτε, coach, ότι έχει ανέβει ένα level η ομάδα σε σχέση με πέρυσι? Ναι, στα χαρτιά βέβαια. Ναι, στα χαρτιά. Ναι, με αυτό που πιστεύω, έχετε μπροστά ναι, σας, πλέον με τις κινήσεις που έχουν γίνει. Όντως, έχουμε την προσθήκη ενός ξένου, έχουμε όντως περισσότερα παιδιά στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι έχουμε κάνει το ένα βήμα και ένα σκάλι παραπάνω. Και σιγά σιγά ρεώνουν και λίγο τα σύννεφα όσο αφορά τον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής έχει περάσει δύσκολα, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι βγήκαμε. Τερματίσαμε φέτος, χάσαμε στον τελικό, τερματίσαμε στην κανονική περίοδο μέσα στην τετράδα. Πήραμε, αυτό δεν είναι φωτοβολίδα, αυτό εννοώ, δεν έγινε μια χρονιά και φέτος ψαχνόμαστε. Η ομάδα ενισχύθηκε και δουλεύει πάντα προς το καλύτερο και στο παραπάνω βήμα. Και τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια που είμαι εγώ, αυτό αποδεικνύουμε ότι κάθε χρονιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτή η χρονιά τι καλύτερο μπορεί να φέρει από την προηγούμενη? Τι καλύτερο. Καταρχάς είναι πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τα κεκτημένα. Υπάρχει ένα σύνθημα, να το δανειστώ λίγο, το ούτε βήμα πίσω. Το ανεβάζουν πολλές φορές, το βλέπω στα social media και φίλοι του Ηρακλή, ούτε βήμα πίσω. Ναι. Αυτό είναι το μότο το δικό μας, ούτε βήμα πίσω. Δηλαδή κανένα βήμα πίσω όσο αφορά την περσινή χρονιά, πάντα να κρατήσουμε τα κεκτημένα και αν μπορούμε να φτάσουν και να καταφέρουμε τα ίδια πράγματα και φέτος. Είναι δύσκολο. Το πράγμα δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι, δύσκολο είναι βασικά να φτάσεις σε ένα τελικό, ας πούμε, κυπέλου, όπως το κάναμε πέρσι. Πάρα πολύ δύσκολο και μέσα από δύσκολη διαδικασία. Ακόμα πιο δύσκολο είναι και το επίπεδο, αυτό που λέμε το βήμα παραπάνω, να το ξανακάνεις και την άλλη χρονιά. Δύσκολα φτάσαμε να μπούμε μέσα στην τετράδα, μέσα από προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερο. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να το ξανακαταφέρεις και την επόμενη χρονιά. Να το καταφέρεις μάλλον και την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Να κρατήσουμε τα κεκτημένα. Και πλέον υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπαίνουν. Και αυτές το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά. Αυτό. Ακριβώς. Το επίπεδο, ακριβώς είναι το επόμενο πράγμα που ήθελα να πω, είναι ότι φέτος έχουμε δύο ομάδες και δύο σωματεία που έχουν και αυτοί βαριές φανέλες, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η ΑΕΚ, και οι οποίες έχουμε δει ότι η ΑΕΚ ανέβηκε φέτος, δυναμώσανε πάρα πολύ και αυτές οι ομάδες, ξοδέψαν αρκετά λεφτά στο να φτιάξουν και αυτές τις ανταγωνιστικές ομάδες. Οπότε περιμένουμε ένα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα σε σχέση με το περσίνο. Οι αγαπημένοι στόχοι του Γιάννη Ορφανού παραμένουν τα δύο Final Four.
Όπως κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτό, ναι. Το να είμαστε εκεί, να είμαστε στην τετράδα, να είμαστε στην ελίτ, να μας βλέπουν στην τηλεόραση και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς. Έχω ξαναπεί, είναι γιορτή. Είναι γιορτή και όταν βρίσκεσαι εκεί πέρα έχεις πιθανότητες, γιατί όχι να σηκώσει μια κούπα. Αρκεί να βρίσκεσαι εκεί. Αν δεν βρίσκεσαι εκεί δεν έχεις καμία πιθανότητα. Ναι, και όπως σωστά έχετε πει κάποια στιγμή πέρυσι, ότι για να τη σηκώσει την κούπα πρέπει να είσαι συχνά εκεί, γιατί αν είσαι εκεί μια φορά στα 10 χρόνια δεν έχεις και τις εμπειρίες, δεν είσαι κοντά. Αν καταφέρει ο Ηρακλής να βρίσκεται εκεί πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σηκώσει και την κούπα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα το θέμα έρθει, είναι να βρίσκεσαι εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος, να είμαστε εκεί πέρα. Αν είμαστε εκεί, όπως ξαναείπα, είναι ακριβώς αυτό, ότι έχουμε πιθανότητα να το σηκώσουμε. Μια, δυο, του κλέστη, τρεις. Κάποια στιγμή θα γίνει. Και λίγο... Κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι. Και εσείς και ο Στέφανος Ανανάς, πολλές φορές σας βλέπουμε καλοντημένους στον πάγκο. Φέτος νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο αυτό, καθώς έχουμε και Ευρώπη. Και το κουστούμι ομορφαίνει με την Ευρώπη και τα ταξίδια. Ομορφαίνει, αλλά εμάς τους τροποντές μας στενεύει. Σας στενεύει, καλύτερα φόρμες. Δεν νιώθουμε άνετα μέσα. Αυτό τώρα, μιας και το αναφέρουμε, coach, είναι μια απορία που την έχω εγώ από πιτσιρικάς. Ίσως κακώς δεν την έχω εκφράσει την πόση. Υπάρχει κάποιος κανόνας, κάτι, το να πότε να φοράς κοστούμι, πότε να φοράς φόρμα ή οτιδήποτε άλλο, είναι στο χέρι του κάθε προπονητή? Όχι, είναι κανονισμοί. Είναι κανονισμοί, έτσι. Είναι από τη Λίγκα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε κοστούμι. Στην Ευρώπη φαντάζομαι τι θα σας πούνε. Μπα όχι, μην νομίζεις ότι είναι πάντα η Ευρώπη είναι ακόμα πιο καλοντημένη, ακόμα πιο... Όχι, μπορεί να στην Ευρώπη να ισχύει και το φόρμα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα είναι και κουστούμια. Σε εισαγωγικά πάντως ο Ηρακλής φοράει το ευρωπαϊκό του κουστούμι μετά από χρόνια και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό, ότι καταφέραμε μετά από χρόνια να ξαναβρεθεί ο Ηρακλής στην Ευρώπη. Εμείς το βλέπουμε ως κάτι που έπρεπε να γίνει. Το ξέραμε, ήταν στόχος μας να μπούμε στην Ευρώπη και να παίξουμε Ευρώπη. Και σιγά σιγά να ανακτήσουμε, ξαναλέω, την έγκλη αυτή της ομάδας. Αυτή την παλιά έγκλη που είχε η ομάδα μας. Σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, αυτή να αρχίσει να υπάρχει πάλι. Και αυτό θα μας βοηθήσει μέσα από την Ευρώπη, πιστεύω. Είναι μακριά. Είναι τέλη Νοεμβρίου το πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία, αν θυμάμαι καλά. Και αρχές Δεκεμβρίου το δεύτερο στη Μίκρα. Έχετε μπει καθόλου στο να δείτε τις ομάδες αυτά ή λέτε ότι το καθένα στον καιρό του? Γιατί πλέον περιμένουμε και νικητή ζευγαριού, έτσι, Μπενφίκα Πάφος, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ακριβώς, ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Εντάξει, σίγουρα το φαβορί είναι η Μπενφίκα. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι κοιτάμε από τώρα. Δεν μας απασχολεί, το έχουμε αφήσει. Πρέπει να δούμε όταν θα φτάσει ο καιρός σε τι κατάσταση είμαστε. Δηλαδή δεν στοχεύουμε από τώρα εκεί. Ο στόχος μας αρχικά είναι ένας που είναι και άμεσος. Δηλαδή έχουμε το League Cup, το να καταφέρουμε να προκριθούμε. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που έρχεται και δυστυχώς έρχεται πρώτος. Δηλαδή τα πρώτα παιχνίδια που θα δώσουμε επίσημα υπάρχει ο στόχος της πρόκρισης στην επόμενη φάση του League Cup. Mm-hmm. Και αμέσως μετά το πρωτάθλημα, που καταλαβαίνεις ότι η αρχή είναι πολύ σημαντικό, να ξεκινήσει καλά η ομάδα και για την ψυχολογία της ομάδας και για την ψυχολογία του κόσμου. Περιμένουμε το ίδιο, να είναι το ίδιο θερμός ο κόσμος και φέτος. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν όλη τη χρονιά, όπως το κάναμε κατά κόρον πέρσι, να περάσει μέσα από τη Μίκρα. Δηλαδή το ίδιο στόχος θα είναι, είναι η Μίκρα να είναι απόρριτο κάστρο για μας. Ξεκίνησα την κουβέντα μας με αφορμή και την χθεσινή μεταγραφή. Τώρα θα πάω σε αυτήν. Δυστυχώς, πέρα από τα βιντεάκια δεν μπορούμε, γιατί το παιδί έπαιζε, ο Κλίντι έπαιζε μόνιμα στη πατρίδα του, στη Βραζιλία και σε κάποιες άλλες χώρες όπως η Ινδονησία που δοκίμασε. Δεν έχουμε... Ήταν δεν άκουσα?
Και στα Εμμυράτα. Και στα Εμμυράτα, ναι, σωστά. Ναι. Δεν τον έχουμε δει έτσι, όπως και εσείς δεν τον έχετε δει από κοντά. Αλλά ναι. Φυσικά ως προπονητής θα θέλαμε να ακούσουμε το δικό σας σχόλιο για αυτή την επιλογή. Γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ ότι ήταν αρκετοί οι ξένοι ακραίοι που ήταν στη λίστα σας κατά κάποιο τρόπο. Και από Αμερική, ίσως και κάποιες άλλες χώρες. Τελικά η απόφαση είναι για τον συγκεκριμένο. Δώστε μας το στίγμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Βραζιλιάνο. Είναι ένας παίκτης έμπειρος. Ξεκινάμε από αυτό. Ένα πολύ έμπειρο παιδί. Και σαν είναι ένας overall παίκτης. Δηλαδή ένας παίκτης το οποίο δεν έχει, όλα τα στοιχεία είναι καλά. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι κάποιο υπερτερή κάποιο στοιχείο από το άλλο. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι μόνο καλός επιθετικός. Είναι σούπερ επιθετικός και κακός υποδοχείας. Αυτό εννοώ overall. Είναι καλός υποδοχείας, καλός επιθετικός, καλός μπλοκέρ, καλός αμυντικός, καλός σερβερ. Από αυτά που έχουμε δει και έχω δει από όλα τα βίντεο. Είναι ένας παίκτης που θα μας βοηθήσει δηλαδή σε όλους τους τομείς και θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι γιατί θα μας δέσει σε πολλά σημεία που υπάρχει κάποια κενά. Ναι, δεν είναι παρακαλώ. Ο κλασικός παίκτης, ο επιθετικογενής. Ο killer. Ο super killer παίκτης που θα του πετάξει μια μπάλα. Okay, δεν είναι αυτό το κομμάτι και να έχει πρόβλημα σε... την υποδοχή, ας πούμε, να το σημαδεύουν και να υπάρχει σοβαρό θέμα. Είναι καλός παίκτης, είναι καλός επιθετικός, είναι ένα ψηλό παιδί κοντά στα 2 μέτρα, με στοιχεία, με πολύ καλά στοιχεία και στα τρία χαρακτηριστικά που θέλουμε στο βόλεϊ, δηλαδή και στην υποδοχή και στην επίθεση και στο μπλοκ. Στόχος σας είναι να δοθούν επιθετικές ανάσες στον Αρμενάκη, τι θέλω να πω. Εντάξει, πέρυσι ήταν και μια χρονιά δύσκολη από την άποψη ότι δεν υπήρχαν και πάρα πολλές επιλογές επιθετικά. Να μοιραστεί λίγο, να υπάρχει περισσότερος πλουραλισμός, να μην περιμένουμε 30 και 35 μπάλες ή 50 μπάλες από τον Ντόλι, να πάει και στους δύο ακραίους, να πάει και στο κέντρο. Ο Κώστας με την κατάλληλη υποδοχή μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Ωραία, ξεχνάμε ότι έχουμε ο Σωτήρης ο Σωτηρίου. Βεβαίως. Ένα καινούριο πρόσωπο για μας, που κι αυτός θα πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κι αυτός της επίθεσης. Είναι ο Βραζιλιάνος που θα πάρει κι αυτός μεγάλο κομμάτι της επίθεσης. Είναι ο Μπάιρον, ο οποίος φέτος έρχεται με άλλες συνθήκες. Ξεκινάμε από άλλη βάση με το παιδί. Έρχεται και ο Ντίνας. Νομίζω ότι δεν θα είναι η ομάδα, δεν θα έχει καμία σχέση. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είναι μονότονη όπως... πολλές φορές πέρσι συνέβη. Ναι. Αναγκαστικά μιλάμε... έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για εμπειρία, παιδιά. Όλη η ομάδα έχει πάρα πολύ εμπειρία. Και ο Σωτήρης του Σωτηρίου είναι ένα παιδί έμπειρο. Και ο Βραζιλιάνος αυτός που πέραμε είναι έμπειρος. Και ο Θάνος ο Ντίνας. Και νομίζω ότι θα υπάρχει επιθετικός πλουραλισμός. Το πρόγραμμα coach, για να μην σας κουράσω άλλο και ευχαριστώ για τα όσα ενδιαφέροντα μας λέτε, πώς είναι από εδώ και πέρα, έχουν προγραμματιστεί ήδη κάποια φιλικά να περιμένουμε, ίσως κάποιο τουρνουά? Εντάξει, αυτό είναι λίγο ακόμα, το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι ξεκινήσαμε εμείς και δεν έχουν ξεκινήσει οι άλλες ομάδες προετοιμασία. Τώρα αυτήν την εβδομάδα ξεκινάνε, οπότε ναι. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε κοντινή ομάδα για φιλικά. Δηλαδή πέρσι είχαμε την νίκη Γηνίου που ήταν και αυτή στην Α1, ήταν κοντά, μπορούσαμε να παίξουμε παιχνίδια φέτος. Καλώς ή κακώς δεν υπάρχει ομάδα πέρα από το Ηράκλειο και του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη ή τουλάχιστον σε κοντινές αποστάσεις. Έχουμε κανονίσει να πάμε σε ένα τουρνουά στο εξωτερικό κάποια στιγμή και τώρα προσπαθούμε λίγο να κανονίσουμε κάποια φιλικά εντός της Ελλάδος και ένα τουρνουά ακόμα αν καταφέρουμε να πάμε στη Βουλγαρία. Γιατί, όπως σου είπα, ότι είναι δύσκολο να βρούμε ομάδες και να κάνουμε παιχνίδια. Και οπότε κοιτάμε σε μέσο τουρνουά στο εξωτερικό, κοντινά δηλαδή, να κάνουμε 3 και 4 παιχνίδια. Οκτώβριο, μάλλον. Θα ξεκινήσουμε από το... Όχι, Οκτώβριο. Τώρα Σεπτέμβριο. Ναι, τώρα το Σεπτέμβριο. Τώρα το Σεπτέμβριο, από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά...
Ωραία. Θα πρέπει να ξεκινήσουν αυτά τα φιλικά. Προς το τέλος, τα δύο τελευταία έτσι Σαββατοκύριακα, κοιτάμε λίγο να κλείσουμε αυτά τα τουρνουά που ανέφερα και πριν. Καλή ξεκούραση. Ξέρω ότι οι πρώτες μέρες είναι λίγο στην τζίτα. Νομίζω... Είναι πιεστικές για τα παιδιά περισσότερο. Είναι διπλές οι προπονήσεις καθημερινά. Ακριβώς. Πρωί-απόγευμα. Πρωί-απόγευμα. Πολύ δουλειά. Πόσο κρατάει αυτό το κομμάτι το δύσκολο που υδρώνουν πάρα πολύ? Κάνα δύο εβδομάδες, τρεις? Όχι, είναι γύρω. Παραπάνω. Τέσσερις εβδομάδες. Μάλιστα. Καλή υπομονή στα παιδιά και σε εσά. 1,5 μήνα. Ναι. Και μετά να μπείτε σε πιο έτσι αγωνιστικούς σε εισαγωγικά ρυθμούς με περισσότερη μπάλα, φαντάζομαι. Καλή δύναμη, coach, θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Και εγώ, να είστε καλά. Θα ξαναλέμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν. Τα είπα μετά από καιρό με τον Γιάννη Ορφανό, με την ολοκλήρωση και με των μεταγραφών του βολεϊκού Ηρακλή, μετά και την ανακοίνωση τη χθεσινή για τον Κλίντι.